Εντάξει, έλεγε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Χριστό του Γουσουπού. Εδώ θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στους Μπράζερ Μπίχτερς και στους Σαν Αντώνιος Μέρς. Πρώτο φάουλ για τους Μπίχτερς, πρώτες δύο ελεύθερες βόλες για τους Μέρς. Πάμε να δούμε λίγο σιγά σιγά για τις πεντάδες μας. Δημητριάδης, Δρυβάκος, Γιαννόπουλος, Καΐτος και Ευσταθόπουλος. Στο μεταξύ ο Σταύρου έφτασε στην πρώτη ελεύθερη βολή, έκανε το 2-0 τελικά. Και άνοιξε λογαριασμό για την ομάδα του. Οι 5 για τους Μέρφς είναι ο Μανδρώνης, ο Σταύρου, ο Αλέξης, ο Διανυσόπουλος και ο Βουρλίτης. Καλύτερος θα απαντήσει με ένα σούτ στην περιφέρεια, φέρει μπροστά την ομάδα του και 3-2. Ακόμα ένα καλάθι έχουμε από τους Μέρς, οι οποίοι πήραν πάλι κεφάλι στο σκορ, 3-4. Εύστοχος είναι η ίδια ομάδα στις πρώτες επιθέσεις. Χαΐτος έχει την μπάλα, θα δώσει τον Δρυβάκο. Ξανά Χαΐτος, κάνει προσπίση, θα μπει μπροστά μέσα, θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Και ο Διανυσόπουλος θα πάρει το rebound. Αλέξης θα κάνει 6 τους πόντους της ομάδας του. Ο Δρυβάκος το κάνει λάθος, ο Αλέξης θα κλέψει, δεν ξέρω, δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει, αστοχή ο Αλέξης, rebound, ξανά η μπάλα στα χέρια του. Δεν μπαίνει, δεν ξέρω γιατί. Ναι, αλλά δεν είναι. Έχω, αλλά δεν πηγαίνει καλά και κολλάει, γιατί δεν είναι καλά και βλέπω το κεφάλι. Ο Βασίλης, ο Δημητριάδης κέρδισε δύο βολές. Θα πάει στη γραμμή, θα στοχίσει την πρώτη. Θα στοχίσει όμως δεύτερη, θα κάνει το 4-6. Διονυσόπουλος με τον Διονόπουλο πάνω του, Σταύρου. Κατευθείαν για 3 και πάρα πολύ καλά κάνει. 4-9 στο συν 5. Η Σαν Αντώνιος Μέρς. Γενόπουλο, Σταθόπουλο, Μαρ Γενόπουλο, Δημητριάδης. Παίρνει εκεί το σκύρνο από το Χαΐτο, πάει μέχρι μέσα, θα ξαναβγεί έξω. Τρίπλες πολλές, τον Δρυβάκο, ξανά Δημητριάδης, θα αστοχίσει. Δεν χρησιμοποιήσει σωστά το ταμπλό Δημητριάδης. Γιονυσόπουλος απέναντι στον Βουρλίτη. Ακόμα ένα τρίποντο. 4-12 στο συν 8. Οι Σμερφς. Πάρα πολύ εύστοχοι. Θα κάνουν όμως και οι Σμερφς. Και Δημητριάδη θα έρθει και αυτή τη φορά. Να σου πω, μου έχει στείλει να πάρει και κάτι άλλο. Δεν θα δοκιμάσει να μπαίνει σε αυτά. Ναι. Ο Βουρλίτη θα στοχίσει κάτω από τη ρακέτα. Θα κάνει 6-14. Καΐτος. Έχουμε ένα πρόβλημα με το ίντερνετ, θα το λύσουμε. Γιαννόπουλος.
τον Δημητριάδη για 3. Πάρα πολύ κακό το σου του Δημητριάδη. Ζητάει και αλλαγή γρήγορα γρήγορα. Στη θέση που θα μπει ο Μπότσαρης. Γουρλίτς με την μπάλα στα χέρια του. Θα δώσει τον Αλέξη, τον Ηλία. Μαντρώνης δεν θα βάλει τον τρίποντο. Γιαννόπουλος θα πάρει το rebound. Ευσταθόπουλος τώρα τα αρτίκλους περιμένει στις δάκτες του. Σχεδόν 5 λεπτά έχουμε παίξει στην αναμέτρηση. Αστοχή ο Δρυβάκος, ο Αλέξης είναι εκεί να πάρει το rebound. Αλέξης στο Βουρλίτη. Ωραία περνάει, δεν κάνει καλό τελείωμα όμως αυτός. Ο Δρυβάκος θα πάρει το rebound και θα κατεβάσει και την μπάλα. Είναι το σκορ μας, στο σύν 8. Παραμένουμε οι Σμερς. Κωνστάβου δεν θα στοιχίσει τη φέρα την περιφέρεια. Μπότσαρης. Τώρα χρησιμοποιείς την τρίπλα που έχει. Θα δώσει τον Γιαννόπουλο. Δεν βάζει το καλάθι, κερδίζουμε στο φάουλ. Εύστοχης ο Χαΐτης στην πρώτη βολή. Εύστοχης και στη δεύτερη. Θα κάνουμε το 8-14 και έχουμε αλλαγές. Εκεί υπάρχουν κάποιες συστάσεις από τον διαιτητή. Ότι όταν ζητάνε αλλαγή να είναι ήδη έτοιμοι οι παίκτες. Επιστρέφω Δημητριάδης, ο Σταθόπουλος θα βγει έξω και ο Πίλτσης ετοιμάζεται να μπει σιγά σιγά. Και μεταξύ ο Νίκας θα ευστοχίσει μες στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Είχαμε αλλαγές και για τους Σαν Αντώνιο Σμερς. Ο Νίκας και ο Νινιός Σπυρίδων μπήκανε στην αναμέτρηση. Οι Μητριάδες πάει να κάνει εκεί κάτι πάρα πολύ δύσκολο, δεν τα καταφέρνουν τελικά. Κουρλίτης για 3, θα στοχίσει, οι Μητριάδες θα πάρει το rebound. Το σύν 8 παραμένει. Σταθερά μπροστά η Σαν Αντώνιο Σμερς. Γιαννόπουλος στον Μπότσαρη. Ο Χαΐτας είναι λίμπερο βλέπουμε. Μόβο εμφάνιση υπόλοιπη, μαύρη αυτός. Κακή επιλογή για τον Μπότσαρη. Κλέβει ο Μανδρώνης. Σταματάει, θα δώσει τον Ινιό. Νίκα θα παταχτεί, θα πάρει την μπάλα. Θα αρχίσει να κάνει εκεί ένα lay-up. Δεν είναι καλό όμως το τελείωμα. Κατοχή ξανά στα χέρια. Γιαννόπουλος από κάτω σχεδόν. 10-16. Θα βάλει το καλάθι. Μινιός θα ξαναφέρει την ομάδα στο σύν 8. Τρώνε καλάθι οι Σμερς πίσω, αλλά ανταπαντάνε και μένουν σταθερά μπροστά.
Κότσαρης κάνει κινητοποίηση στο ενιό μπροστά του. 3 δευτερόλεπτα. Πάνε στην κυμπάλα. Πρέπει να σηκωθεί κάποιο. Τελικά ο Γιαννόπουλος έκανε μια νόλου. Πήγε σε αντίπαλο. Νινιός, Καβάλα του λένε. Καλή άμυνα και από το Χαΐτο. Σταύρου θα προσπαθήσει. Δεν θα βάλει το αυτό στο καλάθι. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει στην διδυτικό του Δρυβάκου. Δημητριάδης, ούτε σε αυτό θα εξοχίσει. Ο Μαντρώνης θα πάρει την μπάλα λογικά. Έχουμε γρήγορα time out από τους Brazzer Bixters που ήταν τη διαφορά να είναι στην διψήφια για πρώτη φορά. 10-21, επιστροφή σε λίγο. Επιστρέψαμε σιγά σιγά κατά τελευταία 1 και 24 του πρώτου δεκαλέπτου. 10-21 μπροστά είναι σε έναν τένος Μέρφης, έχουν ξεκινήσει πολύ καλύτερα στην αναμέτρηση. Βλέπουμε και την μπάλα εδώ. Γουρνίτης, θα βάλουμε φάουλ από τον Μπίτσι. Και θα έχει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Θα στοχίσει την πρώτη ο Γουρνίτης. Συνεχίζουμε στη δεύτερη, θα κάνει το 10-22. Χαΐτος, Δημητριάδης, Πίλτσης, Γρηγορακάκης που μπήκε, ξανά Πίλτσης. Θα ξανακλέψουν όμως οι Σαν Αντώνιος Μεύς. Κέλησε όπλος το χάσει το lay-up, Δημητριάδης θα πάρει το rebound. Γρηγορακάκης, δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει όμως το φάουλ. Στο μεταξύ για τους Άντωνιους Νέρφους πήγε και ο Τζίλιος. Γρηγορακάκης είναι έτοιμος να εκτελέσει τις 2 ελεύθερες βολές. Στο αρχίσει την πρώτη. Θα αρχίσει και στη δεύτερη, Νίκα θα βάλει το rebound. Γιάννης Όβουλος κατεβάζει. Θα δώσει τον Νινιό. Για 3 αυτός καλευθεία. 25 πόντους σε 10 λεπτά έχουν βάλει σαν Αντώνιος Μέρς. Πάρα πολύ καλό επιθετικά. 10-25 στο συν 15. Θα πρέπει να αφιπλιστούν οι Brazzer Bixters, κάνουν συνεχόμενα λάθη. Και ακόμα ένα καλάθι για τους Μέρς. 10-27, 4 δευτερόλεπτα. Λίγοι. Κατάφερε κάτι με το Σιντοπίλτσις, 10-27, στο μείον 17 είναι οι Brazzer Bixters. Πάρα πολύ καλή Smurfs, επιστρέφουμε σε λίγο το δεύτερο δεκάλεπτό μας. Επιστρέφουμε σιγά σιγά για το δεύτερο δεκάλεπτό μας. Εξαιρετική η Σαν Αντώνιος Μεύς στο πρώτο. Πανόπουλος μπήκε στο παρκέ μαζί με τον Νινιό τον Νίκο. Νινιός Σπύρος, Νινιός Νίκος, Γρηγορακάκης στο Βιεννόπουλο για 3, αστοχή, Δημητριάδης μου συνήθει να πάρει το rebound, να σηκωθεί και να κάνει το 27 και να βάλει το πρώτο λάθη στο δεύτερο δεκάλεπτο για την ομάδα του. Τζίλιος, τι σουτ έκανε εκεί ο Τζίλιος, ψιλοκρεμαστό και μέσα. Πολύ δύσκολο φαινόταν εκτός όψεως αυτό που έκανε ο Τζίλιος. Νινιός έκλειψε την μπάλα, θα δώσει τον Νίκα. Ξανά Νινιός. Θα πείσει, να πάρει διάδρομο, δεν θα βρει όμως σκορ. Γρηγορακάκης ακόμα ένα λάθος, Νίκας ακόμα ένα κλέψιμο. Νινιός, στον έτελο Νινιό.
Αντωνόπουλος, ο Σπύρος. Θα πάρει, θα πάει μέχρι μέσα, θα πάει στο χύση. Σπύρος θα πάρει το rebound. Δημητριάδης στο Γρηγορακάκι, δεν την υποδέχτηκε καλά. Η κατοχή μου παραμένει σε χέρια μοβ. Γιαννόπουλος, για τρεις, είναι στα πάρει το rebound, θα κατεβάσει και την μπάλα. Τζίλιος, ωραία, εκεί πετάχνει και την έγκλη του Γρηγορακάκης, παράσκει το φαΐτο. Προσπαθεί να τους ξυπνήσει, βάζει το φόβο στον πάγκο, δεν είναι καλό το σούπι φαΐτο. Καλάθι, 14-29. Ανόπουλος, θα κάνει εκεί γκέλου μπάλα και θα καταλήξει εκτός. Ξαναπάει τα χέρια του και θα ξανασηκωθεί. Θα ξαναστοχίσει. Και ο Γιαννόπουλος θα λύσει την πολυεθνία. Φίλτσης. Διάδης, ξανά στον Πλίτσι. Θα είναι μπάλασσα για τον Δημητριάδη, στα 2,5 δευτερόλεπτα. Δεν είναι καλός αρχηγός σήμερα. Ματιασμένος πρέπει να είναι. Στο μεταξύ ετοιμάζεται και ο Κωνσταντής από τους Μπίχτερς. Πλίτσις κλέβει ακόμα μια μπάλα. Με τον 9 μπροστά του. Να μην ολοκλήρωσε το lay-up, όμως εκεί ήταν ο Γρηγορακάκης να κάνει να πάρει καλά του και φάουλ. Έχουμε αλλαγές. Κωνσταντής θα μπει για τους Μπίχτερς. Νιόνιοβιτς για τους Μέρφς. Και ο Γρηγορακάκης είναι έτοιμος για την έξτρα βολή του. Θα στοχίσει. Αλέξης θα πάρει το rebound, θα δώσει το Διονυσόπουλο. Περάστε στο Χαΐτο, θα δώσω στο Τζίλιο. Μινιός. Αστοχή, γρήγορα κάτσε στο rebound. Ωραίο τρέξιμο το Βίλτσι. Άλλο τελείωμα, 18-29. Προκανίζουμε λίγο λίγο τη διαφορά οι Brazil Victors. Στο μείον 11 τι φτάσανε. Είχε φτάσει και μείον 17. Γενισόπουλος. Θα του κάνει το χατήρι, θα του κάνει το χατήρι μπάλα, θα κάνει το 18-31. Δεν θα κάνει όμως το ίδιο χατήρι μπάλα στους σμοφ. Δεν τους όπλους θα περάσει, θα τους περάσει όλους, όχι, θα βάζει τελικά στο Τζίλιο. Θα την κόψει την μπάλα με τον πρέπει και τον Κορακάκη, όμως θα έρθει ο Αλέξης. Θα κάνει το 18-33. Δεν ξέρω. Το θεωρητικό φαβορί στον αναμέτρηση ήταν οι Brazil Victors. Κάποια στιγμή βλέπουμε ότι σαν Αντώνιος Μέρς είναι πολύ ανώτεροι. Δεν κατάφερε να σβέψει ο Αλέξης την μπάλα. Θα το χτίσει στα χέρια των Victors. Έχουμε αλλαγές. Ο Μποχωρίδης και ο Σταύρου θα επιστρέψουν και ο Εσταθόπουλος. Πίλτσι στο Βιαννόπουλο. Πίλτσις 5 δευτερόλεπτα, Κωνσταντής, θα βρει το Γρηγορακάκι, θα βρει αυτό σκόρο και θα βάλει το καλάθι. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και από το Γρηγορακάκι. Είναι και πολύ δυνατό παιδί. Θα βάλει το καλάθι, έκανε το 20-23.
Σταύρου. Καλά δέχεται υποτικά ο Πέτς στον Λευκόν ότι έβγαλε. Rebound έχουμε από τον Νιονιόβιτς. Αυτή τη φορά δεν θα ξεκίσει να θα πάρει rebound, αλλά θα δώσει κατευθείαν στα χέρια αντιπάλου. Γιαννισόπουλο Σταύρου και εδώ το σούρ Σταύρου. Γιαννόπουλος θα πάει στον πάγκο, Μπότσαλς επιστρέψει. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Γιαννόπουλος δίνει και τα χέρια του στο διευθυντή. Επίτηδες, κατά λάθος, να μην δίνει συμπαίκτης. Παρ' όλα αυτά θα σας είναι χάρη. Ακόμα ένα κλέψιμο εδώ στις χώρες του Μουφάκια. Ο Αντρέας που κάνει την ισορροπία και κάνει βήματα, σωστό σφύριγμα. Ακόμα μια κακή επίθεση από τους Μπίχτερς. 20 πόντια πολύ λίγη. Η απουσία του Ζώτου παίζει ρόλο. Καλός κακός, είναι μεγάλη απώλεια. Ευσταθόπουλος. Φίλτσι. Μπότσαρης. Αρχίσει όμως ο Πίλτς θα πάρει το rebound, Γρηγορακάκης ξανά στον Μπότσαρη, έχει χώρο αυτό, θα σηκώσει για 3, airball. Ο Ανδρώνας το rebound, θα δώσει στον Διονυσόπουλο, μακρινή αυτός μπαλιά. Βρήκε λέει ο Σταύρο διαιτητής και αυτός δεν λέει όχι. Θα βρει τελικά τον Δρυβάκο, έξω αυτό στον Πίλτσι, Μπότσαρης. Νέα 14 άλλο είναι οι διαιτητές. Γρηγορακάκης, γιατί έχουν πέσει 3 επάνω του και τελικά κερδίζει το φάουλ. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να παίξει άμυνα το Γρηγορακάκι, καλός ή κακός. Για 3 ο Μπότσαρης, θα στοχίσει, Τριβάκος θα πάρει το rebound. Τον τραβάει κάτω.
Και έχουμε αλλαγές. Δημητριάδης και Χαϊτούς μέσα. Ευσταθόπουλος και Μπότσαρης εκτός. Και ο Σταύρου είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές του αντιαθλητικού του. Έφταγε στην πρώτη. 20-36. Στη δεύτερη 20-37 και 14 επίθεση για τα στρουφάκια. Στρουμφάκια. Ο Ανδρώνης, ο Διονυσόπουλος. Σταύρου για 3. Και έχουν πέτυχει 5 πόντους για την ομάδα του σε μια φάση. Παρ' όλα αυτά η κατοχή θα παραμείνει στους άσπρους. Πολύ ωραία έχει έκλωση την Παλόπουλητσης και πήγε να κάνει ο Διονυσόπουλος μπροστά του. Κερδίζει για το φάουλ. Ο Γιαννισόπουλος θα αποχωρήσει, ο Νινιός θα επιστρέψει. Διαφωνεί και με το φάουλ. Μουσική 22-37. Σταθερά διψήφια η απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τριβάκος θα κλέψει την μπάλα. Ένα λεπτό απομένει μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Σήκωσε το χέρι και ο Μποχωρίδης. Δεν στήριξε κάποιο φάουλο όμως οι διαιτητές. Τριβάκος. Επιθετικό λέει ο διαιτητής. Έβγαλε κάποιον αγώνα. Νίκα θα μπει. Μποχωρίδης θα βγει. Ο Ανδρώνης στο Σταύρου. Yeah. 27-40. Yeah. Είναι σε καλή μέρα ο Σταύρου σήμερα. Yeah. Πίλτσης. Yeah. Δημητριάδης. 10 δευτερόλεπτα. 9 υπόλοιπο. Πρώτο σπιδητή πρέπει να πάει μπάλα. Χαΐτος. Γρηγορακάκης. Θα κερδίσει το φάουλ, θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Θα στοιχίσει στη δεύτερη, Νινιός θα βάλει rebound. 15 δευτερόλεπτα, όλα για τους Μέρφς. Νινιός. Γρηγορακάκης, πήδηξε. Μπλόκαρε. Και έχουν 1,2 οι Μέρφς. Για να κάνουν κάποιο shoot. Φάουλ ήταν οι Σμέρφς, ημίχρονο 22-40, στο συν 18, τα στρουμφάκια. Εδώ είμαστε για το δεύτερο μισό. Ράζερ Μπίκτερ Σαν Αντώνιο Σμέρφς. Σταθερά μπροστά οι Σμέρφς, 22-40. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Κατήρωση με τους Μπίκτερ. Στο μεταξύ ο Δημητριάδης κλέβει. Βγάζει καλή άμυνα για την ομάδα του. Χαΐτος στο Δημητριάδη, ήρθε η ώρα. Όχι, δεν ήρθε η ώρα. Γρήγορα έχει προσπαθεί, δεν θα πάρει το rebound. Αλέξη. Θα πάρει την μπάλα, θα δώσει στο Νινιό. Τριβάκος μπροστά του, πάρα πολύ ωραία άμυνα για τον Τριβάκο.
Κορακάκι. Ωραία, ήταν η πάσα του Τρυπάκου, όμως δεν θα βάλει το καλάθι. Για τρεις ο Σταύρου. Και αυτό μέσα, 22-43. Εξαιρετικός ο Σταύρου σήμερα. Εικάζω ότι θα είναι και MVP. Θα δούμε στο τέλος όμως. Δημητριάδης, ωραία, μόνος του, ατομική ενέργεια, 24-43, συν 19 για τα ζουμφάκια. Βιβλίτσης, 24-45, συν 21. Αν δεν βγάλουν κάποια άλλη ενέργεια οι Μπίχτερς, δεν νομίζω ότι θα γυρίσει αυτό το μάτι σήμερα. Οι Άσπροι έχουν επιβάλει 100% το ρυθμό τους. Έχουν αποσυντονίσει πλήρως αντιπάλους τους. Πάει το βάλει ένα συνταγματικό 5, θα κάνει 27-45. Αλέξης Νινιός, Μουρίτης, Νινιός ξανά, δεν θα απαντήσει με σούτο στην περιφέρεια και αυτός. Βήματα ζητάει ο Διονυσόπουλος, δεν νομίζω ότι πρόλαβε να κάνει βήματα ο Πίλτσης. Θα δώσει μια σκάση στο Χαΐτο. Γρηγορακάκης, Δημητριάδης. Έπρεπε να σκοράρει ο Βασίλης, θα κάνει το 30-45 και έχουμε time out αυτή τη φορά από τους San Antonio Spurs. Εδώ είμαστε. Στρέφαμε μετά το time out. Γιονυσόπουλος, τον Αλέξη. Κλέψουμε από τον Κωνσταντή. Σαν να ξυπνάνε σιγά σιγά οι Brother Beaters. Ρίχνουν στις 13 τη διαφορά. Νιώσε τον πάρει το σουτ, δύσκολο, εύστοχο όμως. 32-48. Ξεγολάνε λίγο οι Smurfs. Καΐτος, Δημητριάδης, Κωνσταντής, Γρηγορακάκης, κακό τελείωμα. Έχουμε και φάουλο τον Κωνσταντή. Το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Ανδρέας θα μπει, Σταύρο θα βγει να πάρει κάποιες ανάσες. Διονυσόπουλος. Νιός, όχι, δεν θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Χαΐτος θα κατέβει. Πολύ δυνατή στο Γρηγορακάκη, δεν είχε πάρει και θέση. Δεν ήταν καλή η πάσα γενικά. Κάνει και φάουλο Χαΐτος. Σόπουλος, περνάει το εμπόδιο του Χαΐτου και στο χέρι. Δημητριάδης κατεβάζει και λέει κάλμα με την κίνηση στο χέρι του. Χαΐτος. Νευριάζει και με την τύχη του σήμερα ο Χαΐτος. Γιαννόπουλος έχει πάει και έχει ζητήσει αλλαγή. Διονυσόπουλος, Νινιός, ξανά Διονυσόπουλος για τρεις. Ίσα ίσα της Στεφάνη μπάλα. Κωνσταντής. Τον χαεί το ξανά. Ο
Παντής, Πίτσης, Αΐτος, θέλει να πάρει τα βήματα, δεν είναι καλή επιλογή, μπλέκεται και ανάμεσα σε τρία στροφάκια και του κλέβουν την μπάλα. Γιαννισόπουλος. Θα βγάλει έξω Μανδρώνη για τρεις. Δεν είναι καλό το σούτ του Μανδρώνη. Πρέπει να βρει το χέρι του ο Μανδρώνης. Άμα βρει, άπαξ και βρει το χέρι του, είναι killer. Στο μεταξύ και ο Τζίλιος ετοιμάζεται να μπει στο παρκέ. Φάουλ από τον Διαννυσόπουλο. Τζίλιος και Διαννόπουλος εντός. Χαΐτος και Βουρλίτης εκτός. Ζητάει και αλλαγή ο Διαννυσόπουλος, καθώς έχει 4 φάουλ. Σταύρου θα επιστρέψει. 4 φάουλ ο Διαννυσόπουλος. Είναι πρόβλημα αυτά για τα σκουφάκια. Στο μεταξύ βγάζουν μια καλή άμυνα και κλέβουν ακόμα μια φορά την μπάλα. Σταύρου Μανδρώνης. Να Σταύρου. Μινιός. 32-51. Ξανά στο συν 19. Γρηγορακάκης. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Θα κάνει και φάουλ. Γενικότερα έχουν φάουλ να δώσουν δύο ομάδες. 2-1 είναι τα ομαδικά. Στα πρώτα 6 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Το Σταύρου, 32-54, συν 22 νομίζω, δεν έχει ξαναπάει διαφορά στο συν 22. Πραγματικά αξίζουν την έγκυρα στους μουσάκια σήμερα. Αν μη τι άλλο, είναι πάρα πολύ καλή. Καλή άμυνα. Μανδρώνης. Εντάξει, δεν μπορούν να μπαίνουν κιόλα. Ο Σταύρου μαζεύεται σκουπίδι, θα δώσει το Μανδρώνη. Όχι, θα μπορούσε να κρατήσει ακόμα την μπάλα, να δώσει κανένα δύο φάσεις. Νομίζω βιαστικό ήταν το σουτ του Μανδρώνη εκεί. Ανάποδο λέει από τον Πίτσι, άστοχο. Σταύρου στο rebound. Μανδρώνης. Μινιός. Δεν θα το βάλει το mid-range. Πάλα από τον Μανδρώνη, το παραδέχεται γρήγορα γρήγορα. Γρήγορα κάκι αποχωρεί. Δεν πειράζει, του λένε συμπέκτης από τον πάγκο. Εντάξει, δεν μπορεί να τα βάλει κιόλα. Μποτσαρίς θα μπει, Κωνσταντής θα φάει στον πάγκο. Γιαννόπουλος, Δημητριάδης. Για τρεις ο Δημητριάδης. Πάρα πολύ κακό ο Δημητριάδης σήμερα. Κλέβει τώρα την μπάλα όμως. Την κακή πάση του αντιπάλου του. Βρίζει το φάουλ. Ο
Γιαννόπουλος, 1,5 λεπτό για το 3ο-4ο. Ριμπάου στη στοχή. Σταύρου παίρνει το ριμπάου. Έξι, ακάθικτη η Σμερς. Δεν νομίζω ότι θα γυρίσει αυτό το μάτς. Είναι πάρα πολύ καλά τα σουμφάκια. Και χωρίς τον Καλατζόγλου που τον βλέπουμε πολιτικά στον πάγκο. Μητριάδης στον Τριβάκο. Σταθόπουλος. Ένα σούτ της συμφοράς. Ανδρώνης. Αστοχή ο Σταύρου, Νινιάς θα πάρει όμως το rebound. Ο Ανδρώνης κόβει την πάσα του και καταλήγει στη θέση του Γιαννόπουλου. Δημητριάδης, Γιαννόπουλος, Μπότσαρης, Δημητριάδης, για τρεις. Γράψει μείον η στατιστική του Βασίλη σήμερα. Πολύ κακή μέρα για τους Μπιχτέρς, πραγματικά δεν τους έχω ξαναδεί σε τόσο κακή μέρα. 32 πόντους σε 3 δεκάλεπτα, δεν μας έχουν συνηθίσει. Κοντότος ο Κουμοντρώνη, 5 δευτερόλεπτα. Θα περάσει ο Δημητριάδης, θα σηκωθεί για τρεις. Δεν θα του κάνω κάτι την μπάλα, θα μπει και θα βγει. 3-2-5-6, επιστρέφω σε λίγο. Επιστρέψαμε για το τελευταίο δεκάλεπτό μας. Στο συν 24, η Σμερφς. Μπορούν να κάνουν κάτι μπίχτερ στην ίστα τη στιγμή. Θα βγάλουν κάποια αντίδραση ή θα συνεχίσει η κατηφόρα. Στριβά Κώστα αστοχή στην πρώτη επίθεση. Δύο και θα συγκρατήσει, θα δώσει τον Ινιό. Από το ύψος των βολών, όχι. Δρυβάκος με την μπάλα στα χέρια του. Χαΐτος, δεν θα πάρει το καλάθι, αλλά θα έχει το δικαίωμα για δύο ελευθερές βολές. Χαΐτος είναι έτοιμος και εύστοχη στην πρώτη του βολή. Εύστοχη στη δεύτερη. Γρήγορα κάτι θα μπει. 34-56 είναι το σκορ. Στον Πανόπουλο, από πολύ μακριά ο Πανόπουλος, θα κάνει airball. Γιατί δεν πήγε λίγο πιο μέσα, όλο μόναχος ήταν ο Άγγελος. Μπορούσε να πάρει κάποια βήματα πιο μπροστά. Τουλάχιστον να βρει στεφάνι. Κερδίζει το φάουλ ο Πανόπουλος. Πάλι με το σώμα, γιατί αποχωρείται, θα μπει.
πίτες είναι στην επαναφορά. Στο γρηγορακάκι. Ναι, του σπρώχνει όλο μπροστά του. Παίρνει το χώρο και κάνει το 37-56. Και ρίχνει τη διαφορά από τους 20. Είναι πάρα πολύ ογκώδης ο Γρηγορακάκης. Γλύτης, Νιός, Χωρίδης. Δεν είναι καλή πάσα του Μποχωρίδη. Δεν είναι τέτοια κουμπίση ο Νίκας, ήταν καθαρά κουμπίση ο Νίκας τελευταίος. Επιστρέφει ο Νιονιόβιτς. Βγάζεται στο Βανόπουλο. Ευτυχή ο Χαΐτος. Θα μπει, μπορείς να πάει στον πάγκο. Ωραία, η κοινωνία θα φάει μια τάπα από τη Στεφάνη. Καλοπρεπέστατη. Γρηγορακάκης. Όχι, καλάθι, ναι, φάουλ. Και ξανά στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Η καταχή όμως θα παραμείνει στους μπράζερ μπίχτες. Βάκος εκεί, κλείστηκε από όλη την πεντάδα σχεδόν. Τον Σμερτς, ο Χαΐτος θα πάρει το σουτ, θα στοχίσει και καταχή. Τι περνάει στα χέρια μου. Τον φιλοξενούμε, να. Διονυσόπουλος. Μεγάλο το σούτ του. Πιάνει και το κεφάλι του Νίκας. Ελπίζουμε να είναι κάτι σοβαρό. Θα αποχωρήσει, όχι δεν θα αποχωρήσει, μετά θα συνεχίσει, κάνει κάποιους μορφασμούς. Ο Αλέξης μπήκε. Στη θέση του Μποχόλη αυτός, ο Βλίτης. Θα κλέψει ο Βλίτης. Θα τις περάσει όλους πάρα πολύ. 39-56 και έχουμε time out από τους Mavs. Επιστροφή, 6 και 50 απομένουν για το φινάλε. Στο συν 15 Ισμερς. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Το τελευταίο 6 λεπτό.
Χρυσόπουλος, ωραία άμυνα και από τον Πίλτσι. 3-2, πρέπει να σηκωθεί κάποιος. Όχι. Τρίπλες, τρίπλες, τρίπλες ο Βουδίτης. 2,5 δευτερόλεπτα είχαμε. Για να δούμε. Πίλτσις, Γιαννόπουλος, 6 δευτερόλεπτα, πέρασε την μπάλα κάτω τα πόδια και το συμπαίκτη του. Ο Γιαννόπουλος είχε κατά λάθος, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Κερδίζει το φάουλο Βουβλίτης. Χάει το σταυγείο, Δημητριάτη θα μπει. Γιαννισόπουλος. Κατοχή παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Νιός. Εντάξει, αρχίσει γρήγορα κάτι στο βάλε το rebound. Και έχουμε και φάλο τον Μπουρλίτη, λέει ο διαιτητής. Και συμπλήρωσαν τα ομαδικά στη γραμμή της φιλανθρωπίας, τα Invictors. Μπάλα του Δημητριάδη. Τρία στις δύο. Φάουλ, είχαν να δώσουν άλλο ένα οι Μπίχτες. Ότι ο Σταύρου πρέπει να είναι MVP σήμερα. Άλλη μία έχει. Χρυσίλης. 43-59. Βιαστήκαν να παίξουν, ακόμα κάνουν αλλαγές οι αντίπαλοι. Βάκο, Γρηγορακάκης. Καλά και φάλο Γρηγορακάκης. Πάλι φάλο τον Βουρλίτη.
Μέσα τρίποντο από το Μαγκοροκάκι. Τίποτα λέει ρεμιτής, φάουλ, αλλά έχουμε δύο βολές από ομαδικά. Δεν χάνει το ρεξίπιο προβάδισμα τους εις μέρες. Καλά και φάουλ. Προκανίζουν όμως οι γηπεδούχοι τη διαφορά. Την έχουν ρίξει στους 12. Και ο Γιαννισόπουλος αποχωρεί με 5 φάουλ. Να δούμε, 4,5 λεπτά στο μπάσκετ είναι μια αιωνιότητα. Θα βγάλουν κάποια αντίδραση κι άλλοι μπίχτερς. Θα ρίξουν διαφορά, θα έχουμε ξανά παιχνίδι. Κάτσε λίγο για τον Βλάχο. Από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Εντάξει, με αυτό τι το έχει να δώσει, καλά θα βάλει μία στις τρεις τελευταίες βολές που σούτανε. Σαν δεν είναι 60, ήταν πάρα πολύ ώρα να πούμε τη διαφορά να πέφτει στις 11. Πρέπει να σκοράρουν οι Smurfs. Νιός! Σωστά που θα πάει την Κλήτης. Ξανά στο Σταύρου. Κοφεί ο Σταύρου, πολύ δύσκολο σουτ. Σχεδόν το σωροπή αστάνε. Θα στοιχίσει. Είχε προλάβει, είχε κοφεί. Και έπεσε πάνω από τον Τριβάκος. Έχει προλάβει, έχει στοιχεί, έχει βγάλει το χέρι του ο Τριβάκος. Θετικό είναι, σωστά είναι το χρήμα. Γουρλίτης βρίσκει το Σταύρο. Πάρα πολύ ωραία στο 9. 4-9, 6-2. Ωραία συνεργασία και ωραία επίθεση από τα στρουμφάκια. Δημητριάδης για 3. Ξυπνή σήμερα από τον Δημητριάδη. Μινιός. 3 λεπτά έχουν μείνει, διαχείριση που να κάνουν οι Smurfs. Στο μεταξύ ο Μινιός θα πάει στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Πρώτη. Και στη δεύτερη. Έχουμε
Έχουμε time out, επιστροφή σε λίγο. 49-64, ξανά στο 15 της μέρους. Επιστρέψαμε, 3 λεπτά. Στα 9-64. Κακή επίθεση από τους Μπίχτερς. Μινιός. Πάρα πολύ ωραίο εκεί με τα χάρια του Μινιό. 51-66. Δεν θα απαντήσει ο Δημητριάδης. Στο λέει από το Γκολογιάκη θα πάρει από το rebound. Θα σταχύσει εκ νέου. Σταύρο το πάρει το rebound. Και όμως λέει τα έχουν απομείνει. Δεν γυρίζει το μάτς. Το τελικό αποτέλεσμα θα μείνει να μάθουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση οι Μπίχτερς να καταφέρουν να κάνουν αυτά που δεν έκαναν σε 38 λεπτά να κάνουν σε 2. 51-68, συνεχίζουν και σκοράρουν οι Σμερς. Εκτός προγράμματος ήταν, θα πω αυτή την για τους Μπίχτερς. Τους βάζει σε μπελάδες. Είναι δύσκολος ο όμιλος και κάθε νίκη είναι σημαντική για την τετράδα. Για να δούμε. Πήγαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Αλέξης, Μινιός, διαχείριση πρέπει να κάνουν τώρα οι Σμερς, δεν χρειάζεται να βιαστούν. Αλέξης θα στοχίσει, γρήγορα κάτι θα πάρει το rebound. Γιαννόπουλος, Κωνσταντής, γρήγορα κάτι, έξω στον Πίλτσι, για τρεις ο Πίλτσις. Αστοχή, είναι 3 rebound, κατευθείαν για τρεις. Θα στοχίσει. Ανδρώνει το rebound. 1-20 απομένει. Δεν βιάζονται ούτε οι μεν. Δεν παίζουν άμυνα ούτε οι δε. Φάουλ έχουμε. Δύο ελεύθερες βολές. Κάποιος απληκτισμός υπάρχει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα ένα λεπτό έχει μείνει. Είμαστε στους 17 πόντους. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να γίνεται όλο αυτό. Βγάζουν τον Δημητριάδη έξω, έχει κάποια νεύρα. Έχει ο Βουρλίτς στην πρώτη. Μηδέν στις δύο, λιμπάνω τον Βίλτσι. Χωρίς φάουλ λένε οι Σμερς. Πίλτσις, coast to coast, αστοχή. Μινιός. Δεν πρέπει, υπάρχει λόγο να βιαστεί, γιατί να τρέξει όλο το γήπεδο, να πάει να βάλει καλά. 4 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Την μπάλα πρέπει να κρατήσουν. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι. Εντάξει. Πάλι τρίποντα, Μινιός. Θα κάνει 51-70. 51-71, συγγνώμη. Στην 20, μισό λεπτό έχει απομείνει. Γκολογιάκης καλά στο φάουλ. Κατά λάθος το έκανε και ο Μποχόριδης στο φάουλ. Πέντε, 4-71. Το τελικό σκορ μέρει να μάθουμε. Μινιός. Πανόπουλος. Από εκεί ζω τώρα, Πανόπουλε. Δεν θέλω να χώνεσαι. Έκανε ένα σουτ όπως να είναι ο Μπογορίδης. Χαΐτος, θα σηκωθεί. 57-71.
τι κάνεις, του λένε, λήξη, ξανά με 4.50-71, μία εκεί για τα σκουμφάκια. Κάτι. Επιστροφή στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο συν 3. Η Hood έκανε πολύ καλό παιχνίδι στα λεπτά 2,5 λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου. Κοβάτσος, το δεδούσι, πήρε πάρα πολύ ωραία διάδρομο αυτός. Έκανε το 16-17 στην πρώτη επίθεση των Bam στο δεύτερο δεκάλεπτο. Και ο Μιλίσεβιτς μπήκε και ο Μασουράκης, ο οποίος έβαλε και τον τρίποντο, έκανε το 16-20. Στο συν 4 έχουν για πρώτη φορά. Ο Αντωνίου θα δώσει, θα απαντήσει και θα απαντήσει από την περιφέρεια φυσικά. Λίσεβιτς, ένα σουτάκι που τα έχει άλλες φορές, αυτή τη φορά ήταν άστοχος όμως. Απαντονίου, Παπαιδούση. Ολομόναχος εκεί ο Χαβ. Και πώς να το χάσει, 21-20. Πετράκος. Τώρα Μασουράκης, πήρε τον Πετράκος. Συχνέος, ωραία άμυνα. Και θα είστε και στο Συχνέος. Ο Πετράκος όμως είναι εκεί να πάρει το ριμπάου. Άστε και Συχνέος, ζητάει και φάουλ. Κατοχή περνάει στο χέρι για τον Μπαμς. Δούσεις, θα βρει το γαδ. Ενώ στην αρχή φαινόταν για λάθος πάσα, τελικά θα καταλήξει τα χέρια του γαδ και από τα χέρια του γαδ θα καταλήξει στο καλάθι. 23-20 στο συν 3 η Bumps, ξανά μπροστά. Μασουράκης δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάει όμως στη γραμμή της φιλανθρωπίας για δύο ελεύθερες βολές. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Μιλάει ο διαιτητής με τον Κοβάτσο, το εξηγεί τι έχει γίνει. Δείχνει να έχει ηρεμήσει. Αλλαγές έχουμε, Μπακάρης θα μπει. Μασουράκης θα εκτελέσει την πρώτη βολή και θα τη βάλει. Ήταν η βολή της τεχνικής.
τώρα είναι η βολή του φάουλ. Θα ευστοχίσει και στην δεύτερη, θα κάνετε 23-22. Αν ευστοχίσει και στην τρίτη, θα έχουμε ακόμα μία ισοπαλία στην αναμέτρησή μας. Τρεις στις τρεις από τον έμπειρο Μασουράκη, θα κάνετε 23-23. Το Μασουράκι έδωσε το φάουλ και ο Φρέρης θα εκτελέσει και αυτός δύο ελεύθερες βολές για την ομάδα του. Θα στοχίσει ο Φρέρης την πρώτη. Θα στοχίσουμε στη δεύτερη. Θα κάνει το 24-23. Δεν έχουμε κάποιο καλάθι. Πολύ ωραία τάπα εκεί από τον Πετράκο πάνω στον Κοβάτσο. Πάρα πολύ ωραία τάπα. Φρέρης. Παντονίου. Ξανά Δεδούση στον Παπαντονίου. Ακόμα δύο βολές ελεύθερες στο παιχνίδι μας. Θα ευστοχίσει ο Παπαντονίου στην πρώτη. Κάνετε 25-23, θα ασχοληθήσουμε στη δεύτερη. Στο συν 2 είναι μπροστά η Bams. Άστο έχει γίνει επίθεση εδώ πέρα από τη Hood. Πολλά φάουλ και ενέργεια από τις δύο ομάδες. Λογικό είναι βέβαια. Παίζουν το δεύτερο, παίζουν, δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Θα στοχίσει ο Πετράκος, ο Κοβάτσος θα πάρει το rebound. Φρέρης, στο Κοβάτσο. Ξανά στο Φρέρι, δεν το σκέφτεται αυτό, θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Θα δω, θα πάρει το rebound. Πετράκο θα κάνει 25-25. Νομίζω είναι η τρίτη ή η τέταρτη ισοπαλία που έχουμε στο παιχνίδι μας. Με τον συμπαίκτη του 27-25. Χέρι-χέρι οι δύο ομάδες. Δύο πάνω πάμε. Δύο πάνω τραγκά. Μασουράκη θα στοχίσει, δεν δούσε θα πάρει το rebound. Προς τον παρόν οι Bams δεν φαίνεται να έχουν κάποια σοβαρή έλλειψη παρά την έλλειψη ψηλών. Ο Αντωνίου δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, δεν βγήκε. Παρέμενε το 27-25. Αλλαγές έχουμε. Ο Μένος θα επιστρέψει και ο Σαρής. Συφνέως και Φεδόρ θα πάνε στον πάγκο.
Δεν έχουμε αλλαγή τώρα, άργησε να σκοτούν οι bumps. Δηλαδή ήταν σαν να περιμένω να δώσει την μπάλα του της. Λίσεβιτς, κομμένο. 6-8 στον Πετράκο. Mid-range shoot, αστοχή, μας κουράσει το rebound. Πόδι έχουμε. Και 9-14 για τους Χουτ και τώρα έχουμε αλλαγή. Αλλά μην δάσκει λάσπες επιστρέφουν στο παρκέ. Φάουλ δε Σαρή, ενώ αστοχή στο σου. Παπαντονίου, ωραία στο Φρέρι. Αποφεύγει εκεί την άμυνα του Πετράκου και κάνει το 29-25. Λίσεβιτς. Φιόμι Λίσεβιτς. Rebound από τον Παλαμιδά. Φρέτζε στο χέρι από την περιφέρεια. Ο Σουράκη θα πάρει το rebound. Ακόμα ένα rebound από τον Σουράκη. Πολύ ωραίο deflection και από το Λάσπα. Ο Κοβάτσος έκλεψε, έδωσε ωραία στον Παπαντονίου και αυτός μόνος του σαν υποδιάδρομο. 31-25. Πολύ καλή άμυνα εκεί από τους Phoenix Bumps. Πρώτη φορά στο συνέξι. Ακόμα ένα deflection πολύ ωραίο. Ακόμα πολύ ωραία, μια πολύ ωραία πάσα από το Λάσκο στο Φρέρι. Παπαντονίου κόβεται με φάουλ αυτή τη φορά από τον Πετράκο. Έχουμε δύο ελευθερές βολές. Πολύ ωραίες άμυνες οι τελευταίες από τους Bumps. Time out έχουμε από τη Hoot και επιστρέφουμε σε λίγο κατά 2:48 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέψαμε σιγά σιγά, εδώ το time out, 31-25 είναι μπροστά η Phoenix Bumps, 2:48 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου. Ο Αντώνιος έχει κερδίσει φάουλ και είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο ελευθερές βολές, θα εξοχίσει την πρώτη. Για πρώτη φορά στο συν 7 η Bumps. 2-2, 33-25, συν 8. Θα πάει στον πάγκο για μερικές ανάσεις ο Ποντονίου. Πάρα πολύ καλός ο Ποντονίου στο πρώτο ημίχρονο. Χαριτόπουλος θα επιστρέψει. Μασουράκι στο μένο. Από το έξω βολών σχεδόν θα αστοχίσει, rebound το Χαριτόπουλο. Στον Παλαμιδά θα δώσει. Σταματάει ο Παλαμιδάς, περιμένει τους συμπαίκτες του να πάρουν θέση. Θα τους περάσει όλους. Δεν θα ευστοχίσει. Ίσως υπήρξε φάουλ, ίσως. Δεν έχω και καλή οπτική από εδώ πάνω. Μένος στο Μασουράκι. Το καλάθι δεν θα μπει. Ακόμα δύο ελευθερές βολές. Γενικότερα έχουν εκτελέσει πάρα πολλές βολές και οι δύο ομάδες.
για 18 λεπτά αγώνα. Εύκολο ο Μαθηνάκης, 33-26. Rebound ο Πετράκος. Ακόμα μια επίθεση για τη Hood. Κλέψιμο, κλέψιμο τελικά από τους Bumps. Πολύ ενέργεια βγάζουν οι Bumps στην άμυνα. Για να δούμε αν θα το διατηρήσουμε αυτό. Last pass. Δεν θα ευστοχίσει από το σημείο που ευστόχισε τις προηγούμενες φορές. Καλό ήταν το shoot. Δεν μπήκε παρόλα αυτά. Μασουράκης. Δεν είναι στο μένο. Θα περάσει όλους, θα στοχίσει. Στεφόπουλος. Παίρνει το rebound ο ψηλός. Δεν βάζει το καλάθι. Θα πάει όμως και αυτό στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ελπίζουμε να μην έχετε κανονίσει κάτι. Καθώς φαίνεται η νύχτα θα είναι μεγάλη. Αστοχή ο Στυφόπουλος στην πρώτη. Αστοχή και στη δεύτερη. Παλαμιδά στο ριμπάν. Χαριτόπουλος. Ένα και 20 έχουμε πριν την ανάπαυλα του χρόνου. Μένας δεν βρίσκει διάδρομο, σταματάει, θα δώσει το Σαρί. Αυτός ο Στεφόπουλος, ξανά Σαρί. Σαρίς. Μασουράκης. Ωραίο κόψιμο εκεί από τον Χαριτόπουλο. Πάμε αυτό με είστε πάμε τα κοψίματα. Πετράκος, ωραία άμυνα για ακόμα μια φορά. Φάουλ όμως από τον Παλαμιδά, κατέβασε το χέρι του και στέλνει τους αντιπάλους του στη γραμμή. Ας το έχει ο Σάρης στην πρώτη του. Και όμως η δεύτερη, 33-27. Δείξανε στους 6 τη διαφορά η Hood. Του Μπακάρι στο Λάσπα. Όχι, ας το πω ξανά ο Λάσπας. Σαρίς έδωσε μια πάσα στην πλάτη του Μένου. Στην κράτησε όμως αυτός. 40 δευτερόλεπτα. Ας το χει ο Πετράκος, rebound το Λάσπα. Μια ολόκληρη ακούγεται να λέει ο πάγκο στον Phoenix Bumps. Λάσπας. Στο Φρέρι, χωρίς να το σκεφτεί ο Φρέρις. 36-27. Πολύ καλά έκανε ο Φρέρις και δεν το σκέφτηκε. Στο σύνε 9 η Bumps. Ολόκληρη την επίθεση έχει Hood. Ωραία άμυνα, Σαρίς, το αφήνει να βρει χώρο. Με το σώμα λέει ότι της έχει κάνει φάουλο ο Φρέρις. Υποβολές πάντως, είμαστε υπερπλήρης, παράπονο δεν έχουμε. Εντάξει, καλώς και κακώς είναι σκληρή ομάδα η Bumps. Γνωρίζουμε όλοι αυτό. Θα ευστοχίσω σε όλες αυτή τη φορά. Στην πρώτη βολή 36-28. Time out ακούγεται να ζητάει ο πάγκος του Bumps. Δεν θα ευστοχίσω όμως τη δεύτερη. Αλλά μη δάς, 3. Ωραία πάσα στο Χαριτόπουλο. Πάρα πολύ ωραίο καλά από το Χαριτόπουλο. Από την εξαιρετική πάσα του Παλαμιδά. 38-28 στο συν 10. Ημίχρονο στο κλειστό του Περιστερίου.
επιστρέφουμε σιγά σιγά για το δεύτερο μισό μας. Στο συν 10 είναι η Phoenix Bumps, βγάζοντας πάρα πολύ ωραίες άμενες στο δεύτερο δεκάλεπτο. Για να δούμε. Ένα ημίχρονο, είναι άπλετος χρόνος. Συχνιάζεται με αναφορά, θα δώσω Θεοδόρου. Για να δούμε αν οι Bumps διατηρήσουν το προβάδισμα ή αν η πρωτοπόρος Hood θα αντιστρέψει το εις βάρος της αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά έχουμε ακόμα ένα κλέψιμο από τους Phoenix Bumps. Αν συνεχίσουν με αυτές τις άμυνες, δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να χάσουν. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι τα παιχνίδια από την άμυνα κερδίζονται κατά βάση. Κοβάτσος δεν περνάει η πάσα του. Λάθος τώρα, ξανά στον Κοβάτσο. Χαριστόπουλος. 3 δευτερόλεπτα. Πρέπει να σηκωθεί ο Χαριστόπουλος. Δεν θα το βάλει. Θα ήταν πολύ ωραίο καλάθι αν έμπαινε αυτό. Θεοδόρου. Λάφκα. Το Κοβάτσο αυτός πάνω του. Σαρίς. Γαδ. Κακό, overball από το Σαρί. Λάσπας. Δούσης. Σκριν ζητάει Δεδούσης, πάει και του το δίνει ο Γαδ. Κλέβει όμως ο Συφνέος πάρα πολύ ωραία μέσα τα χέρια του Δεδούση. Και τον σταματάει ο Κοβάτσος. Αλλιώς θα ήταν σίγουρο καλάθι από το Συφνέο. Να μαυρεί διάδρομο, δεν χάνει. Καλό φάουλ από τον αρχηγό των Bumps. Συφνέος. Σκοφή για τρεις. Θα του κάνω το χατήρι μπάλα. 38-31. Εξαιρετικός παίκτης Συφνέος. Δεδούσης. Το Γαβ. Πολύ ωραία πάσα στον Κοβάτσο. Δεν κάνει καλό τελείωμα αυτός όμως. Δεν χρησιμοποιεί καλά το ταμπλό. Και χάνει ένα εύκολο καλάθι. Θεοδόρου. Πρωτόγερο. Μόνος του είναι ο Άγγελος. Θα ευχηθήσει. 38-34. Πραγματικά ήταν πέναλτι εκεί για τον Άγγελο. Ήταν όλο μόνος, όλο μόναχος. Βρήκε λέει ο Σαρίς με χέρι του και κατ' εκεί θα παραμείνει στο χέρι των Bumps. Δεδούσης, δύσκολο καλάθι, κάνει το 40-34 όμως ο Δεδούσης. Σούτ από το Συφνέο, το κατάλαβε και ο ίδιος, φώναξε έξω, έξω, έξω. Η μπάλα όμως κατέληξε εκτός, ούτε rebound δεν κατάφερε να πάρουν στην παίκτες του. Δεδούσης ακόμα ένα δίποτο. Αέρινος ο Δεδούσης. 42-34, στο σύν 8 οι Bumps. Θεοδόρου. Πολύ ωραία πέρασε ο Θεοδόρου, τους κορόδεψε πραγματικά όλους. Εξαιρετική προσπάθεια εκεί από τον Θεοδόρου. Έκανε το 42-36. Νόμιζαν όλοι ότι θα πάρει την εξωτερική. Αυτός με μια προσπίση πήρε προς τα μέσα και έβαλε το lay-up. Χαριτόπουλος. Με τον πρώτο γύρο πάνω του θα δεδούσει. Και αυτό όχι. Δεν θα έφτιαξε την περιφέρεια δεδούσης. 42-36 παραμείνει. Νέος.
Παραδέχεται ο Δεδούσης ότι ακούμπησε τελευταία στην μπάλα. Θοδόρης 10 κάποια κίνηση, θα δώσει τέλει καθολάφκα. Ακούστηκε μέχρι εδώ το πλάτς, δεν αντέδρασε καθόλου ο Κοβάτσος. Σωστό είναι το φάουλ, αντιαθλητικό δεν είναι, βολές είναι όμως. Λάφκας είναι έτοιμος για την πρώτη του βολή. Με ταμπλό μετράει 42-37. Όχι, θα στοχίσει τη δεύτερη και ο Λάφκας θα κατεβάσει το rebound. Χαριτόπουλος με το σαρί μπροστά του τον περνάει πάρα πολύ ωραία. Δεν θα φτάσει όμως το σουτ στη Στεφάνη. Θεώρησε ότι είναι φαουλ. Για να δούμε. Φαουλ έχει κάνει ο Λάσπας. Χαμηλά το χείλος ο διαιτητής, δεν μετράει κανένα καλάθι. Κλέβει ο Γαλ. Πολύ κακή πάσα από την Λάφκα. Ξεχύνεται ο Χαριτόπουλος και κάνει το 44-37. Ωραίο τρέξιμο και από τον Χαριτόπουλο. Θα απαντήσουμε με τρίποντο η Χουτ. Θα κάνουν το 47-40. 44-40, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Γκάτ στον Κοβάτσο, Δεδούση, Γιατρής, ο Χαριτόπουλος, Στεφάνη ξανά στα χέρια του η μπάλα, το Δεδούση, ούτε αυτός, Λάσπα στο rebound, αστοχή ο Δεδούσης, εντάξει, λίγο πιο θεατράλε, έφυγε ο Συχνέος πίσω, Σαρίς, δεν θα βάλει το καλάθι από κάτω, Κοβάτσο πάρει το rebound, πήγε στο Λάσπα. Τα πρώτα 5 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου ολοκληρωθήκανε. 44-40. Φάουλ αντιαθλητικό δίνει ο διαιτητής για παρατεταμένο κράτημα. Σωστό είναι το φάουλ, το παραδέχθηκε ο Συχνέος, υποτικότατα. Για να δούμε το Δεδούση από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Στοχή στην πρώτη. Μία στις δύο. 45-40. Και 14 επίθεση. Στο μπροστά γήπεδο για τους Bumps. Ο Παντώνη θα επιστρέψει. Ωραία είχε να μπει. Ήταν εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο του Παντωνίου. Για να δούμε αν θα συνεχίσει το ίδιο τέμπο. Χαριτόπουλος. Σταματάει την τρίπλα. Θα δει το Λάσπα. 5 δευτερόλεπτα. Γαντ. Δεν θα ευστοχίσει. Την πάμε το Συχνέο. Σταματάει ο Συχνέος. Βγαίνει πάλι έξω. Θα σηκωθεί για 3. Για δύο λέει ότι προσπαθούσε, παρόλα αυτά δεν ευστόχησε. Ο Γαλ rebound. Λάσπας. Παντωνίου. Στο Γαλ. 6 δευτερόλεπτα. Έρχεται ο Χαριτόπουλος να την πάρει. Και να ευστοχίσει. 47-40. 7-8. Εκεί μένει η διαφορά των δύο ομάδων, πάντα μπροστά οι Bumps. Πολύ ωραία προσπάθεια και από τους Σαρίς, 47-42. Εγώ με το κάνω, δεν σε παίχτε. Ένα σύν στο 10.
Παντονίου. Το Χαριτόπουλο θα σηκωθεί για τρεις. Εξαιρετικός ο Χαριτόπουλος, κάνει το 50-42. Συνεχόμενα να σκοράρεις μετά τις δύο ομάδες. Με τους γηπεδούχους να κρατάνε το προβάδισμα. Το δώρο θα απαντήσει. Δεν θα απαντήσει ο πρωτόγερος ούτε αυτός. Θα στοχίσει. Κοβάτσος θα πάρει το rebound. Τίπης ο Παναγιώτης. Δεν είναι κάτι, συνεχίζει. Χαριτόπουλος. Προσπαθεί να βρει διάδρομο, τελικά θα πάρει στο Λάσπα. Θα στοχίσει ο Λάσπας. Τα χέρια του πρωτόγερου η μπάλα. Έχουμε φάλο από τον Παντονίου. Τελευταίο. Τελευταία 2 και 40. Τελευταίο ομαδικό ήταν αυτό που είχαν να δώσουν οι Bumps. Κάθε φάουλ που θα κάνουν από εδώ και πέρα είναι βολές. 400. Σάρις και Θεοδωρού πήγαν στον πάγο να πάρουν κάποιες ανάσες. 400 στο μένο. Ασκουράκης, Σπίδε, 400. Πολύ ωραία άμυνα εκεί από το Χαριτόπουλο. Θα σηκωθεί ο Πετράκος, θα στοχίσει νέα 14 μου και την ομάδα του. Πρωτόγερος, Πετράκος για 3. Κακό σουτ, την πάντα του Παντονίου. Κάτι παραπάνω από 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του 3ου τετάρτου. Χαριτόπουλος. Παντονίου, στη λήξη, θα μετρούσε, δεν μπήκε όμως. Ο Πετράκος θα πάρει το rebound. Ακόμα μια εξαιρετική άμυνα από τους άσπρους. Θα γίνει φάλο το Μασουράκη στο τρέξιμο. Το παραδέχεται κιόλας. Κοβάτσος θα πάει να πάρει και αυτός κάποιες ανάσες. Παλαμιδάς. Βρίσκει στο πόδι την μπάλα, ευτυχώς δεν χάνει την κατοχή ομάδα του. Ξανά Παλαμιδάς, 5 δευτερόλεπτα. Θα κερδίσει το φάουλ τελικά ο Παλαμιδάς. Ήρεμα του λένε να βάλει τις βολές. Θα βάλει την πρώτη. 51-42. Για να δούμε αν θα κάνει το 2-2. Θα στοχίσει στη δεύτερη. Μασουράκη σε μια κραυγή θα πάρει το rebound. Η κατοχή περνάει ξανά. Για τον Bumps. Και έχουμε αλλαγή από το στέριο τον Πατσάκα. Ένα λεπτό έχει απομείνει. Για το τρίτο δεκάλεπτο. Παντονίου. Σταματάει την τρίπλα του. Θα δώσει το Λάσπα. Για τρεις ο Λάσπα. Κάκι στο ποσού του. Πραγματικά πάρα πολύ κάκι στο ποσού του από το Λάσπα. Μένος. Μασουράκης. Λάπκας με τον Παλαμίδα πάνω του. Φάουλ έχουμε. Και έχουμε βολές από ομαδικά. Thank you.
Είναι έτοιμος ο Λάφκας για το ζευγάρι βολών του. Με ταμπλό, όπως και στο προηγούμενο, θα βάλει την πρώτη. Δεν θα βάλει τη δεύτερη, πάλι μια θητεία θα κάνει ο Λάφκας. Ωραία, πήγε να βρει τον Χαριτόπουλο Λάσπακ. Πολύ πιο ωραία όμως η άμυνα του Λάφκα και τον deflection, έβγαλε την μπάλα εκτός. 19 δευτερόλεπτα έχουν οι Phoenix Bumps. Λάσπα στον Παλαμιδά. Για να περάσει αυτός, βγάζει ωραίο πίξ τον Λάσπα. Χαριτόπουλος. Ξανά Λάσπας για 3. Θα στοχίσει. Rebound από τον Πετράκο. Δεν κρατάει, δεν κάνει καλό χειρισμό της μπάλας. Και 13,8 όλα για τους Phoenix Bumps. Παρόλο που θα ήθελα να μην αφήσουν ούτε μισό δευτερόλεπτο στους αντιπάλους τους. Γιατί έχουν σουτέρ. Και όσο και να τους δώσεις μπορεί να σε πυροβολήσουν. Χαριτόπουλος θα στοχίσει. Θα κάνει το 53-43. Το σουτ ο τελευταίος σαν να μην έγινε. Ξανά στο συν 10 η Phoenix Bumps. Επιστροφή σε λίγο κατά τα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησής μας. Δεκάλεπτο. Στο συν 10 είναι οι Phoenix Bumps, οι οποίοι δεν έχουν χάσει καθόλου το προβάδισμά τους για τουλάχιστον 12-14 λεπτά. Ο Παλαμιδάς δεν θα ευστοχίσει, θα του κάνει ένα γκέλ εκεί μπάλα και θα καταλήξει εκτός. Μασουράκης θα σηκωθεί για 3. Θα στοχίσει. Ο Πετράκος όμως θα μαζέψει το σκουπίδι και θα κάνει το 53-45. Όλα για όλα θα τα δώσουν οι δύο ομάδες αυτά τα τελευταία 9 και 15 που απομένουν. Για 3 ο Παλαμιδάς, δεν θα στοχίσει. Ξανά Πετράκος το rebound. Αστοχή ο Μιλίσεβιτς και εδώ θα πάρει το rebound. Παπαντονίου. Φρέρης. Στον Παλαμιδά. Πόλοι που έχουν οι Bumps. Ψάχνει ο Φέρης, θα του δώσει τελικά στον Παλαμιδά. Θα σηκωθεί αυτός. Εντάξει, δεν ήταν καλό το σουτ. Το 53-45 θα παραμείνει. Δεν έχουν πετύχει κάποιο καλάθος στα πρώτα 2 λεπτά
Τέταρτη δεκαλέπτου η Bumps. Η Χούντα έχει πετύχει ένα δίποντο. Μασουράκης, πολύ ωραία Μασουράκης, κάνει το 53-47. Ρίχνει τη διαφορά στους 6. Παντονίου. Το κουρασμένο μας με Bumps, να πω την αλήθεια. 5 δευτερόλεπτα από Παντονίου, θα δώσει τον Παλαμιδά. Κακή υπάρχει τον Παλαμιδά, ίσως έπρεπε να κάνει κάποιο σου εκεί πέρα. Μας ουράχει να πάρει το καλάδι και κάνει το 53-49. Και θα αναγκάσει τους Phoenix Bumps να πάρουν time out. Καθώς είδανε διαφορά των 10 πόντων να εξανεμίζεται. Στους 4 επιστροφή σε πάρα πολύ λίγο. Επιστροφή σιγά σιγά με το time out. Πάμε 53-49. Μπροστά οι Bumps. Είχαν εξάρξει στο σύν 10. Αλλά έχουν να σκοράρουν πάνω από 2,5 λεπτά στη τελευταία περίοδο. Δούσεις. Για τρεις ο Δεδούσεις. Ακόμα ένα άστοχο σύν από τους Bumps. 3 λεπτά. Χωρίς καλάθι είναι η γηπεδούχη. Μένος. Σουράκης, επιθετικό λέει ο διευθυντής. Τι κατοχή περνάει στα χέρια των Bumps. Καλή άμυνα. Φρέρις. Θα σηκωθεί ο Φρέρις. Διαστικό σου θεωρώ ότι ήταν αυτό. Πρέπει να γυρίσουν λίγο την μπάλα οι Bumps. Πάρα πολύ ωραία άμυνα και από τον Κοβάτσο και ολοκληρώνοντας. Πολύ ωραία άμυνα από τον Κοβάτσο. Και εξαιρετικό deflection και από τον Πετράκο. Στην πάση μου πήγε να βγάλει το δούς του Παντονίου. Ωραίες άμυνες βλέπουμε και στα δύο στρατόπεδα. Μεδούσης, στον Φρέρι. Κοβάτσο, Μεδούσης, τα 3 δευτερόλεπτα. 4 λεπτά χωρίς κόρμα. Πρέπει οπωσδήποτε να σκοράρουμε. Αλλιώς θα δουν τη Χούντα τους κερδίζει για δεύτερη φορά. Να συνεχίζουν έτσι. Μασουράκης. 3 δευτερόλεπτα, θα σηκωθεί όμως έξω, θα στοχίσει. Πέντες στο rebound. Φρέρις πάει να περάσει εκεί, μια πάσχα από τα πόδια. Νομίζω ακούσου ήταν το πόδι. Όχι τα υπόδη, κάνει πάσα. Μένος στο Μιλίσεβιτς. 53-51 στο καλάθι. Η Χουτ έχει κάνει ένα 8-0. 5 λεπτά έχουν περάσει και δεν έχουν σκοράρει οι Phoenix Bumps. Yeah.
51 με τον Κοβάτσο. 4 και 50. Μιλίσεβιτς δεν θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Κοσάκα ζητάει για κάποιο time out. Έδωσε στο Φρέρι. Ο Βάτσος θα συγκρατήσει για την ομάδα του. Κοβάτσος, 5 δευτερόλεπτα, πρέπει να γυρίσει, κάτι να κάνει, θα δώσει τελικά 5 του Παντονίου. Δεν θα το κάνει το πατήρι μπάλα, θα καταλήξει αυτό. Μένες, μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο, 400 θα αστοχίσει, θα σου ράξει όμως το πατήρι μπάλα, ξανά μένες. Κατευθείαν, εντάξει δεν είναι και χρόνο να σκεφτεί και πολλά ο Σέρβος. Τρεις ή μισή λεπτά ακόμα. Φάουλ έχουμε. Time out ζητάει ο Πατσάκας. Στρώφωσε λίγο. Τα 5-51 είναι μπροστά οι Bumps. Τεσσερά μισή δευτερόλεπτα, Δεδούσης. Θα στοχίσω, Δεδούσης. Μόλις ένα καλάθι έχουν πετύχει οι Bumps. Στα 7 λεπτά, το τελευταίο δεκαλέπτο. Θα στοχίσω, Σαρίς, ο Στρέλης θα πάρει το rebound. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο σιγά σιγά. Πιο κοντά από ποτέ στο να μάθουμε ποιο θα πανηγυρίσει τελικά. Θα κάνει τη δεύτερη νίκη της αμέντρης του Bumps. Θα πάρουν το Bumps του Bumps. Λιγομέν. Για τρεις από τον ίδιο στο εκεί. Φρέρει στο rebound. Δεν θα βάλει το καλάθι. Τι βακάτι στο εκεί. Προς αυτή και εγώ στο κόπο θα βάλει το rebound. Καλή άνοιγη από το Φρέρι. Περνάνε όμως το κέντρο η Χουτ. Σαρίς. Θα δώσει πολύ στον πρωτόγερο, θα αστοχίσει, Στεφόπουλος, ναι. 55-53 από τον Ψηλό. Δεν μπορείς να τον κερδίσεις, Στεφόπουλος, το rebound. Είναι πραγματικά πολύ ψηλός. Το συν 4 σιγά σιγά μπαίνουμε στα τελευταία 2 λεπτά. Από
93. Στο συν 5 είναι η Bams. Για τρεις ο Σαρίστας, το χύσι. Καταρχή θα παραμείνει στο γρήγορο τον Χουτ. Παραδέχεται ο Χαριτόπουλος ότι βρήκε αυτός τελευταίος. Για να γίνει εξέγερση εδώ στον πάγκο των Bams. Ηρέμησαν όμως τον Χαριτόπουλος, σήκωσε το χέρι του. Βρήκαμε τελικά στο τελευταίο δίλεπτο. Στεφόπουλος, συγκρατή. Θα φτάσει πάνω στο πρωτόκυρο. Θεοδόρου, Σαρίς. Δεν θα το βάλει. Επιθετικό έχουμε. Στην προσπαθιά του για την πάνω στον Στεφόπουλο. Θα κάνει το φάουλ. Και θα, η κατοχή θα πάει στα χέρια των Bams. Τέσσερα ομαδικά έχει Χουτ. Έχει συμπληρώσει. Μηδέν έχουν οι Bams. 1-40. Συγκλονιστικό προμηνύεται το φινάλε. Σταμάτησε λίγο γιατί ο Λάσπας έπεσε κάτω. Χαριτόπουλο στη γραμμή για δύο δεύτερες βολές, καθώς η Χούντα έχει συμπληρώσει τα πεντωματικά της. 1,5 λεπτό απομένει. 58-53 είναι μπροστά η Bams. Έτσι παίξει ο Χαριτόπουλο στην πρώτη βολή. 59-53. Ασφαλείας για τους Bams. Σαρίς. Νέο, θα σηκωθεί ο Σιχνέος, θα αστοχίσει. Παπαντονίου, θα πάρει το rebound. Κοβάτσος, θα λάσω ένα λεπτό. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το ένα λεπτό. Στο συν 7 είναι οι Bams. Υπομονή χρειάζονται. Ψυχραιμία. Ο Λάσπας χτίζει και από φάουλ. Έχασε πάρα λεφτά την μπάλα. Φάουλ εκεί από τον Κοβάτσο. Έχουν να δώσουν. 4 φάουλ έχουν να δώσουν οι Bams. Καλό θα ήταν να τα χρησιμοποιήσουν. 44 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Στο συν 7 είναι. Χρειάζονται αυτοκτονικές στάσεις για να χάσουν το προβάδισμα. Σαρίς, 60-56. Ο Σαρίς μιλάει τις στιγμές που πρέπει. Κατεβάζει διαφορά στους 4. Γρήγορα φάουλ από τη Χουντ. Ο Λάσπας προσπάθησε να κάνει την περισπασμό ο Μιλίσεβιτς από τον πάγκο. Εντάξει. Δύο στις δύο. 62-56. Time out από τη Χουτ. 40 δευτερόλεπτα. Για να δούμε αν έχει κάποιον άσο στο μανίκι του αστέρια στο Πατσάκας. Για να δούμε αν θα διατηρήσουν την ψυχραιμία του Bams. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Δεν το
40 δευτερόλεπτα έχουμε απομείνει. 62-56 προς τα Ιμπάμς. Για να δούμε, μπροστά 14 επέλεξε ο Πατσάκας να παίξει. Λάφκας. Παραδέχεται ο Κοβάτσος ότι βρήκε στο πόδι την τελευταία μπάλα. Σαρίς για 3, κοντό. Μασουράκης 62-58. Στο συν 4. Φάουλ εκεί ο Συχνέος. Ξανά στις βολές ο Λάσπας. Λίγα αυτό το μισό λεπτό σε διαρκή συνειωνιότητα. Βολές, σούτ θα το πει η Χουντ. Αστοχή αυτή τη φορά, δεν κάνει το 2-2. 25 δευτερόλεπτα. Κάνει το δεύτερο φάουλ για τους Μπάμπς του Παπαντονίου. Ακόμα 2 έχουν να δώσουν οι γηπεδούχοι. Μεγάλη γωνία, πρωτόγερος για 3. Θα αστοχήσει. Rebound ποιος? Τζάμπολ έχουμε. 20 δευτερόλεπτα. Η κατοχή νομίζω είναι στη Hood. Σωστά. Θα ήταν πολύ σημαντικό rebound αυτό αν τελικά τον κέρδισε ο Κοβάτσος. Τελικά είχαμε τζάμπολ και η κατοχή θα παραμείνει στα χέρια της Hood. 14 δευτερόλεπτα η Hood, 19,9 για τη λήξη της αναμέτρησης. Συστάσεις και από το ρεύμα γίνουν κάποιο αντιαθλητικό. Συχνέως θα βρει το πρωτάκι τελικά, φάουλ θα γίνει. Παλαμιδά, σηκώνει για το χέρι του. Έχουν ακόμα ένα φάουλ να δώσουν οι Bumps. 14 δευτερόλεπτα η Hood, 18. Για να δούμε ποιος θα φύγει νικητής από το κλειστό του Περιστερίου. Πρωτόγερος, όχι, Παλαμιδάς στο rebound. Φάουλ έχουμε εκεί από το Λάφκα, 12,7. Αν βάλει και τις δύο βολές. Νομίζω θα είναι αγκαλιά η Bumps τελικά με την νίκη. Δεν θα ευτυχήσω καλά μετά στην πρώτη. Θα βάλει τη δεύτερη. 64-58. Ακόμα ένα time out ο Πατσάκας. 12,7. Στο μείον 6 είναι η Hood. Για να δούμε. Ακόμα 7. 64-58 μπροστά η Bumps. Σαρίς θα πάρει ένα γρήγορο σουτ. Θα αστοχίσει. 9 δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω ότι γυρνάει αυτό το μάτς. Όχι, μάλλον όχι, φαουλ κάνει και ο Στέργιος.
θα πάρουν την νίκη οι Phoenix Suns, πολύ μεγάλη νίκη. Θα πάρουν και τη διαφορά απέναντι στη Hull. 64-58. Τελικά δεν έλειψαν οι ψηλοί. Από εμάς, καλό βράδυ. Thank you.